Τα 350 χρόνια από την ίδρυσή της στο Ηράκλειο γιορτάζει η Αρμένικη Εκκλησία, κορυφώνοντας έτσι τις εκδηλώσεις που ξεκίνησαν για τον εορτασμό τον περασμένο Μάιο, παρουσία του Πατριάρχη των Αρμενίων στην Κρήτη. Μάλιστα, σήμερα το πρωί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου πραγματοποιήθηκε θεία λειτουργία παρουσία του Αρχιεπισκόπου των Αρμενίων της Ρουμανίας. Ειδικώς για μένα είναι πολύ σημαντική, επειδή τα τελευταία 3 χρόνια εγώ επισκέφτομαι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα στο Ηράκλειο για να μπορέσει να είναι ανοιχτή η Εκκλησία αυτή, επειδή η Εκκλησία δεν έχει ιερέα, αλλά λειτουργεί κάθε Κυριακή. Και οπωσδήποτε μια τέτοια εκδήλωση εκτός από τα Χριστούγεννα και Πάσχα είναι πολύ σημαντική για την κοινότητα και για μας. Για την ολοκλήρωση του εορτασμού στο Ηράκλειο ήρθαν για το τριήμερο από τη Ρουμανία τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, που έσπευσαν να προσκυνήσουν οι πιστοί, ενώ για να δοθεί η δυνατότητα να προσκυνήσουν όλα τα μέλη της Αρμενικής Παροικίας, η Εκκλησία θα είναι ανοιχτή μέχρι και αύριο Δευτέρα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις των 350 χρόνων της λειτουργίας της Αρμενικής Εκκλησίας, πρώτα με την έλευση του Πατριάρχη μας από το Ετσμιατζίν το Μάιο 4, 5 και 6 Μαΐου, με τη βοήθεια της Αρχιεπισκοπής, της Περιφέρειας, του Δήμου. Και σήμερα πάλι εδώ, μετά απέτηση των πιστών, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να σπαστούν τα λείψανα του Αγίου μας, φέραμε από την Ρουμανία τον Αρχιεπίσκοπο Τατέβ Αρμενίας, των Αρμενίων της Ρουμανίας, να παρευρεθεί και να μας φέρει μέρος των οστών, το Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Και όπως βλέπετε, η παρουσία του κόσμου άξιζε τον κόπο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Τόσο ο Αρχιεπίσκοπος όσο και οι πιστοί εξήγησαν ότι αποτελεί μια μεγάλη στιγμή για την παροικία, που μπορεί πλέον στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη να μετρά λίγα μέλη, τα οποία όμως είναι δεμένα γύρω από την Εκκλησία, στην οποία ετησίως γίνονται λειτουργίες μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Οι παλιά Αρμένοι είναι περίπου 20 οικογένειες. Έχουμε άλλες 100 οικογένειες που έχουν πρόσφατα από την Αρμενία μετά την ανεξαρτησία της Αρμενίας που είναι 1991. Είναι λίγοι, αλλά είναι πολύ πιστοί και ισχυροί. Δυστυχώς. Είμαστε λίγοι Αρμένοι στην Κρήτη. Είμαστε και Έλληνο-Αρμένοι, παντρεμένοι με Αρμένισες, Αρμένοι, παντρεμένοι με Έλληνες, με Ελληνίδες. Είμαστε δεμένοι, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την Εκκλησία μας όσο μπορούμε περισσότερο, με τη βοήθεια όλων. Δυστυχώς δεν έχουμε ιερέα, δεν διαθέτει ιερέα η Εκκλησία μας. Ημιμόνων τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα που μας στέλνει στο Πατριαρχείο του Κωνσταντινούπολεως, στο Αρμένικο Πατριαρχείο του Κωνσταντινούπολεως, στο οποίο υπαγόμαστε, μας στέλνει η Ιερέα Αρχιμανδρίτη και τελούμε τις λειτουργίες μας.